Συναδέλφισσες, στην απόψινή μας συγκέντρωση χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους από όλα τα σωματεία, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του Πειραιά. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα όλου του Πειραιά και μέσω αυτών στους εργαζόμενους της Ελλάδας με σύνθημα οργάνωση, διεκδίκηση, λαϊκή επαγρύπνηση. Η κυβέρνηση με προκλητικό θράσος μας κάλεσε να προσαρμοστούμε λέγοντάς μας ότι όποιος δεν προσαρμοστεί θα πεθαίνει. Την ίδια ώρα που καλούνε το λαό να προσαρμοστεί και να ζήσει με ψίχουλα, η κερδοφορία του κεφαλαίου σπάει κάθε ρεκόρ. Την τελευταία 15ετία, στο 75% των επιχειρήσεων που είναι εισαγμένο στο χρηματιστήριο. Τα λειτουργικά τους κέρδη ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ. Τα καθαρά τους κέρδη κατά 91,4% αυξημένα σε σχέση με πέρσι. Δεν είναι τυχαίο ότι πρώτοι το χορό των κερδών σέρνουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Στην ενέργεια, την ίδια στιγμή που προετοιμάζουν την εργατική λαϊκή οικογένεια για βαρύ χειμωνιά που έρχεται και την παραπέρα εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με αποτέλεσμα την επέκταση της δυσβάστακτης ακρίβειας στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Οι εφοπλιστές σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων, με την εκτόξευση των ναύλων. LNG, πλοίο αεράδικο, ναυλώθηκε για 400.000 δολάρια ημερησίως, ενώ εκμεταλλεύονται ακόμα και τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Αδίστακτα αρνούνται από το 2010 οποιαδήποτε συζήτηση για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα ποτοπόρα, ενώ παραβιάζουν ακόμα και τα ελάχιστα που προβλέπονται στα επιβατικά πλοία, με μειωμένες οργανικές συνθέσεις και διαρκή κίνδυνο για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Η κυβέρνηση προωθεί την αναμόρφωση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου που ενσωματώνει το σύνολο της αντεργατικής νομοθεσίας όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων και να βάλει τα φόπλακα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Με αφορμή την αναθεώρηση τερατούργημα του κώδικα ιδιωτικής ναυτικού δικαίου, αλλά και για την ανανέωση και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες ενάντια στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό, τα ναυτεργατικά σωματεία της ΠΕΜΕΝ, του Στέφανσον, των Μαγείρων, των Αυτών, των Θαλαμιπόλων πραγματοποιούν 24ωρη παμπυραϊκή απεργία την 3η 25 του Οκτώβρη. Την ίδια μέρα το Σωματείο των Ρημουλκών πραγματοποιεί πανελλαδική απεργία. Στις 25 του Οκτώβρη απεργία έχουν προκηρύξει και το Συνδικάτο Μετάλλου και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών, ενώ στην ίδια κατεύθυνση για τις 25 να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για συμβάσεις και ενάντια στην ταφόπλακα των συλλογικών συμβάσεων είναι και οι λιμενεργάτες της Κόσκο. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εργαζόμενες, εργαζόμενοι, δεν υπάρχει κανένας τομέας στην καθημερινότητα του λαού που να μην πλήττεται βάναυσα από την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, που σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, εξυπηρετώντας την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, σφαγιάζει τα δικαιώματα, τις κατακτήσεις και το επίπεδο διαβίωσής μας. Στην υγεία κάνουν πάρτι οι ιδιωτικοί όμιλοι και μετά από σχεδόν
3 χρόνια πανδημίας τα δημόσια νοσοκομεία και οι άλλες δομές δημόσιας υγείας βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, με τους ιδιώτες να θησαυρίζουν και τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας να μετράνε διαρκώς και νέες απώλειες στο εισόδημά τους. Στον Πειραιά τα 3 νοσοκομεία του υπολειτουργούν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, με ό,τι αυτά συνεπάγεται για τη ζωή των ασθενών αλλά και των εργαζομένων στις δομές τους. Γι' αυτό στεκόμαστε αλληλέγγυοι στη μεγάλη μάχη της πανυγειονομικής απεργίας την 5η 20 του Οκτώβρη που ετοιμάζουν οι υγειονομικοί, γιατί ο απεργιακός τους αγώνας αποτελεί μια μάχη που μας αφορά όλους. Στην παιδεία δίνονται μάχες ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης να διαμορφώσει σχολεία που θα λειτουργούν με όρους επιχείρησης, ενώ παράλληλα χτυπούν τα ίδια τα μορφωτικά δικαιώματα και τις ανάγκες των μαθητών, υποβαθμίζοντας συνέχεια τη διδακτέα ύλη, τη γνώση και την κατάρτιση. Την ίδια στιγμή επιχειρηματικοί όμιλοι μετράνε τα υπέρογκα κέρδη τους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενώ τα ΜΑΤ εισβάλλουν στα πανεπιστήμια για να τρομοκρατήσουν τους φοιτητικούς αγώνες. Σήμερα που η ζωή των εργαζομένων επιδεινώνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής, οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τον αυταρχισμό και την καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων τους. Η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια και των προηγούμενων κυβερνήσεων να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους προκειμένου να μην σηκώνουν κεφάλι, να μην διεκδικούν. Θέλει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Με την τρομοκρατία και με τον βούρδουλα των διώξεων θέλουν να προλάβουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων προκειμένου να εξασφαλίσουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται και οι διώξεις πρωτοπόρων αγωνιστών, όπως η παραπομπή σε δίκη της Προέδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, της Αφροδίτης Ρέτσιου, αλλά και η δίωξη σε βάρος του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων του Βάλσαμου του Συρίγου. Η πρώτη γιατί διαδήλωσε και ο δεύτερος γιατί υπερασπίστηκε λαϊκή κατοικία από τις τράπεζες. Πρέπει να γνωρίζουν όμως πολύ καλά ότι οι ταξικές δυνάμεις δεν τρομοκρατούνται, δεν λυγίζουν ούτε με δικαστήρια, ούτε με διώξεις, και το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Ο στόχος τους να υποτάξουν ολοκληρωτικά την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα στην κυριαρχία του κεφαλαίου δεν θα περάσει. Η εργατική τάξη με τους αγώνες της μπορεί να ακυρώσει όλους τους αντεργατικούς νόμους, τους νόμους που ποινικοποιούν τους αγώνες της και εξαθλιώνουν τη ζωή της. Σταθμός στην πορεία κλιμάκωσης της πάλης για να πάρουν απάντηση τα αντιλαϊκά μέτρα και στην κατάσταση που έχουν διαμορφώσει οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις που τους υπηρετούν, αποτελεί η πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 9 του Νοέμβρη να αποτελέσει σταθμό, να οργανωθεί σε κάθε κλάδο και επιχείρηση με τα ίδια τα σωματεία να είναι οι οργανωτές της απεργίας. Στόχος πρέπει να γίνει να συμμετέχουν στην προετοιμασία όσο γίνεται περισσότεροι εργαζόμενοι, να πουν τη γνώμη τους, να αναλάβουν καθήκοντα, να προτείνουν δράσεις, με πρώτο και κύριο να φτάσει παντού το μήνυμα του ξεσηκωμού. Παλεύουμε ενάντια στη λέλαπα της ακρίβειας, στο ρεύμα, τα καύσιμα και τα βασικά είδη
διαβίωσης, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενάντια στην οικονομική αιμορραγία των οικοκυριών μας, στη φορολογία του λιγοστού εισοδήματος, την ώρα που τα αφεντικά και οι επιχειρήσεις κερδίζουν από τον ιδρώτα μας, στις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας στα απαρχαιωμένα σχολικά κτίρια, τα νηπιαγωγεία σε κοντέινερ και τα πανάκριβα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, στις τεράστιες ελλείψεις σε αθλητικά κέντρα που αθλείται η νεολαία της πόλης μας και η αθλητική σύλλογη του Πειραιά, στην τεράστια υποστελέχωση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στα νοσοκομεία του Πειραιά, στους σχεδιασμούς του κράτους και των επιχειρηματιών που συνθλίβουν τα δικαιώματά μας, στην ποιότητα ζωής, στους ελεύθερους χώρους πρασίνου, την ίδια στιγμή που δίνονται προνόμια και επιδοτήσεις σε εφοπλιστές, τραπεζίτες και βιομήκανους. Η οργάνωση της δράσης και της συμμαχίας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί τα μονοπόλια σήμερα γίνεται επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τη ζωή μας ενάντια στην αντιλαϊκή θύελα που αμύωτα τσακίζει τη ζωή μας. Η απάντηση των ταξικών δυνάμεων της εργατικής τάξης στην αντιλαϊκή βαρβαρότητα πρέπει να είναι αγώνας διαρκής με όλες τις μορφές πάλης. Αποκαλύπτουμε τον ρόλο των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική, καλλιεργώντας την αντίληψη ότι μπορεί ο εργάτης, ο εργαζόμενος, να βελτιώνει τη θέση του και τη ζωή του χωρίς συγκρούσεις, αλλά με επιμέρους αλλαγές. Σκόπιμα και συντονισμένα αναπαράγεται η λογική του μικρότερου κακού, παράλληλα με την αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων. Καλούμαστε να αναμετρηθούμε με αυτές τις αντιλήψεις, να σπάμε καθημερινά το φόβο, τη μυρολατρία, την απογοήτευση, τη λογική της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, του ατομισμού και του συμβιβασμού. Αξιοποιούμε την πείρα που δείχνουν οι ίδιες οι θυσίες των εργαζομένων και δεν μπορούν να αποτρέψουν την αντιλαϊκή λέλαπα, δεν εμποδίζουν την ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης. Ένας μόνος δρόμος υπάρχει, ο δρόμος του αγώνα και της ταξικής πάλης. Διδασκόμαστε από τους σκληρούς, μαζικούς και νικηφόρους αγώνες των εργαζομένων σε μια σειρά χώρους, όπως οι απεργιακοί αγώνες στη Λάρκο, την Κόσκο, την Ιφούντ, τα λοιπάσματα Καβάλας, τους οικοδόμους, τη Μαλαματίνα, και που απέδειξαν στην πράξη ότι οι αντεργατικοί νόμοι όπως το έκτρωμα Χατζηδάκη, ο 4808 νόμος, μπορούν να ακυρωθούν με τη μαζική αποφασιστική συμμετοχή των εργαζομένων. Οι αγώνες αυτοί απέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι με ένα μόνο τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε, με συλλογικά οργανωμένο αγώνα απέναντι στην κατάσταση που έχουν διαμορφώσει οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους. Ήδη σε πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται αγώνες απάντηση στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι, όπως στα μέσα μαζικής μεταφοράς πρόσφατα και παρά τις απειλές και την ήρυξη της απεργίας τους ως παράνομη και καταχρηστική, έβαλαν χειρόφρενο και απέδειξαν στην πράξη ότι χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και συνολικά οι εργαζόμενοι στην υγεία με απεργιακές κινητοποιήσεις ανέδειξαν τις τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων για τις δολοφονικές ελλείψεις στα νοσοκομεία και μάλιστα στα νοσοκομεία παιδών. Απάντηση έχουν πάρει και από τους απόμαχους της δουλειάς, τους συνταξιούχους που με κινητοποιήσεις διεκδίκησαν ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις,
επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Το ίδιο και με τις κινητοποιήσεις των οργανώσεων των μικρών εμπόρων, των αυταπασχολουμένων επαγγελματιών σε διάφορους κλάδους. Οι φοιτητές όλο το καλοκαίρι αλλά και από την αρχή του Σεπτέμβρη αντιπαλεύουν την αντιεκπαιδευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, την εισαγωγή της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Επιβεβαιώνεται ότι μόνο με τη δική μας οργανωμένη αποφασιστική αγωνιστική δράση, με την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, μπορούμε να δώσουμε διέξοδο στα προβλήματά μας και να ανοίξουμε το δρόμο για τις διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας. Δεν προσαρμοζόμαστε, αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε. Διεκδικούμε μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως διατροφής, γάλα, άλευρα, έλαια, λίπη και ένδυση. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και στο επίδομα θέρμανσης με αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου στις 30.000 ευρώ. Επαναφορά των δωρεάν δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες για τους εργαζόμενους κατά την έναρξη και τη λήξη των βαρδιών. Μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά 50%. Δωρεάν μετακινήσεις για μαθητές, φοιτητές, άνεργους, αμαία και συνταξιούχους. Επιδότηση ενοικίου για εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις. Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης. Κατάργηση του ένφια για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Διαγραφή των χρεών σε τράπεζες και εφορία. Το σύνθημα που πρέπει να κυριαρχήσει σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να είναι ένα. Κανένας εργάτης να μην λυγίσει στους ταξικούς αγώνες βρίσκεται η λύση.